Φίλες και φίλοι του Αργό Web TV και της εκπομπής μας «Πιστεύεις ή γνωρίζεις». Σας χαιρετίζω σήμερα στην καινούργια μας εκπομπή, η οποία αφορά τη γεωργία. Αφορά αυτόν τον τομέα που για όλους μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να έχουμε ζωή και δεν μπορούμε να έχουμε ποιότητα ζωής. Εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για την ποιότητα του Καλαμποκιού που σήμερα καλλιεργείται ή προτείνεται να καλλιεργηθεί. Και έχω μαζί μου τον κύριο Άρη Μαντζάρη, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον ομό Πέλλας. Κύριε Μαντζάρη, καλώς ήρθατε και πάλι. Ναι, καλησπέρα κύριε Αρσενίου. Θα μιλήσουμε, όπως είπατε, γεωργία, κτηνοτροφική γεωργία. Γιατί ο ραβός τους περισσότερο είναι για κτηνοτροφική γεωργία. Είναι όμως και για τους ανθρώπους. Είναι και για τους ανθρώπους, αλλά κατά βάση είναι προϊόν κτηνοτροφικό. Δηλαδή το χρησιμοποιούν κατά βάση και κατά κόρον όλοι οι κτηνοτρόφοι. Μάλιστα. Είναι βασική τροφή. Λοιπόν, υπάρχει μια τεχνολογία στους σπόρους και ειδικά στο Καλαμπόκι έχουμε μάθει ότι υπάρχει μια νέα τεχνολογία η οποία τι κάνει ακριβώς, τι είναι αυτό. Να θέλετε να πούμε λιγάκι μια γενική εικόνα του τι γίνεται με το Καλαμπόκι. Με το Καλαμπόκι μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή όσον μας. Όσον αφορά την τιμή του δηλαδή, ότι θα είναι αυξημένη. Και για ποιο λόγο είναι αυξημένη, αυτά δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφέρουμε. Ναι, αυτά σίγουρα θα τα πούμε στην πορεία. Ωραία. Σίγουρα θα υποθούν και θα δικαιολογηθούν. Εντάξει, και όλα, ωραία. Γιατί η τιμή τους θα είναι μεγαλύτερη και όλα αυτά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Και ο λόγος που. Να το αναφέρω το μια που το είπατε. Ο λόγος που θα είναι η τιμή του μεγαλύτερη είναι επειδή ένας βασικός λόγος είναι ότι καλλιεργείται λιγότερη γη τα τελευταία έτη. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λιγότερη παραγωγή σε Καλαμπόκι. Ναι. Μάλιστα. Και σε Καλαμπόκι. Εισαγωγές κάνουμε Καλαμπόκι. Ναι, βεβαίως. Κάνουμε. Αφού έχει δώσει το ελεύθερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια μειώσαμε λοιπόν την δική μας παραγωγή και από την άλλη κάνουμε και εισαγωγή. Ναι, μα η δική μας παραγωγή έχει μειωθεί. Αυτό είναι καλό σημείο αιχμής. Γιατί. Δίνοντας το δικαίωμα να μπαίνουν μέσα δασμολόγητα προϊόντα ίδια που καλλιεργούμε εμείς, με φθηνό, που σημαίνει ότι είναι πιο φθηνά, άρα τον αγρότη που είναι στη χώρα μας τον πετάς έξω το επάγγελμα. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις τιμές. Μάλιστα. Που μπορεί να είναι και 30% χαμηλότερες τιμές που γίνονται εισαγωγές των προϊόντων. Όμως κύριε Μαντζάρη, όταν ακούω τεχνολογία σπόρων, εκεί λιγάκι ανησυχώ και γι' αυτό θέλω να ξέρω κάποια πράγματα σχετικά με την τεχνολογία. Ναι. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι οι γονείς μου, γύρω μου οι αγρότες όπου, εκεί όπου ζούσα, κρατούσαν σπόρο από τη μια χρονιά στην άλλη και καλλιεργούσαν το καλαμπόκι τους. Εδώ τώρα βλέπουμε μια τεχνολογία. Τι σημαίνει αυτό? Και τεχνολογία. Μιλάμε για υβρίδια. Μάλιστα. Γενετικά τροποποιημένους σπόρους. Γιατί εξαρτάται τώρα η επιτυχία της καλλιέργειας του αραβόσιτου από τα υβρίδια. Τι μας θέτουν τώρα αυτοί που τα προωθούν? Ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό παραγωγής, έχει μεγαλύτερη παραγωγή. Ένα είναι αυτό. Και συγχρόνως έχει προσαρμοστική ικανότητα στις εκάστοτε συνθήκες. Το άλλο είναι ότι είναι ανθεκτικά στο στρες των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε το καλοκαίρι στη χώρα μας. Μετά είναι το άλλο ότι υπάρχει χαμηλή υγρασία συγκομιδής για την αποφυγή ξηραντικών. Δηλαδή, για να μειώσουμε το κόστος της ξήρανσης, όταν φτάσει στο σημείο ορίμασης δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό, γιατί λόγω υβριδίου έχει λιγότερη υγρασία. Άρα δηλαδή είναι σχεδόν έτοιμο. Ξεραίνεται από μόνο του, από θέλουμε μόνο του, να ναι. πούμε. Μάλιστα. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει αποθηκευτική ικανότητα. Αυτό με ποια έννοια το εννοείται? Αν έχουν τροποποιήσει κάποιες έλικες του DNA του καλαμποκιού, έτσι ώστε να μην μουχλιάζει, να μην παρουσιάζει τέτοια προβλήματα. Άρα αυτό εννοούν. Mm-hmm. Τώρα σας τα αναφέρω αόριστες, όχι αόριστες, μη σαφινισμένες ιδιότητες που έχει το υβρίδιο, η δυναμική του υβρίδιου που έχει. Και τα προωθούν συνεχόμενα αυτά, εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι ντόπιοι σπόροι, είτε είναι ραβόσιτο είτε είναι οτιδήποτε άλλο, έχουν εκτοπιστεί από όλα αυτά τα υβρίδια που προωθούν πάρα πολλές εταιρείες, όχι μόνο στη χώρα μας,
Παντού όλο τον κόσμο είναι αυτό. Μάλιστα. Και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, εννοείται. Μάλιστα. Τι προϋποθέσεις ζητάει αυτό το καλαμπόκι, εκτός του ότι παίρνουμε το σπόρο και θα τον φυτέψουμε? Τι άλλες προϋποθέσεις έχει για την καλλιέργειά του? Τι προϋποθέσεις? Εννοείται όσον αφορά την καλλιέργεια. Όσον αφορά την καλλιέργεια, σαφώς. Την καλλιέργεια είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε φυτοπροστατευτικά από συγκεκριμένη εταιρεία που έχουν πάρει το σπόρο. Mm-hmm. Δηλαδή αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις συγκεκριμένες αποδόσεις που θέλουμε, που μας δίνουν σαν, σαν τιμοκατάλογο, να το πούμε κάπως έτσι, εταιρείες αυτές. Mm-hmm. Για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα λιπάσματα που μας δίνουν, τα συγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες του αραβόσιτου, αλλά υπάρχει σύνδεση, εξάρτηση ουσιαστικά αγρότη και εταιρείας που έχει το προϊόν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω στην Χ εταιρεία να πάρω σπόρο και να πάω από άλλη εταιρεία να πάρω τη λίπαση να κάνω στο συγκεκριμένο σπόρο, δεν θα το καταφέρω. Πλήρως εξαρτώμενος λοιπόν από τη συγκεκριμένη εταιρεία από την οποία θα πάρω και το σπόρο. Από την αρχή μέχρι το τέλος της καλλιέργειάς μου, πρέπει να έχω μια συνεργασία μαζί τους. Κάτι άλλο όμως που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν αυτό το αποτέλεσμα του υβριδίου, δηλαδή αυτό που θα έρθει στο πιάτο μου ή στο παχνί για το ζώο, από πλευράς αξίας έχει μελετηθεί κατά πόσον είναι υγιεινό, κατά πόσον είναι το ιδανικό? Γιατί κοιτάμε τα κόστη παραγωγής, κοιτάμε διάφορα πράγματα που αφορούν, αλλά τον καταναλωτή που είναι είτε το ζώο είτε εγώ. Στην αναζήτηση που έχω κάνει, δεν έχω βρει κάποια έρευνα που να λέει ξεκάθαρα κάτι. Βέβαια κάνω και το συλλογισμό και το λέω και δημόσια. Οι επιστήμονες που κάνουν την τροποποίηση του γενετικού κώδικα, αυτοί δεν είναι που θα έπρεπε να βγάλουν, σαφέστατα, αν κάνουν κακό. Άρα για ποιο λόγο να βγάλουν τα μάτια τους με τα χεράκια τους? Απαντώ. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο επιστημονικός χώρος, οι επιστήμονες γενικά, δεν είναι εξαρτημένοι γιατί έχουν εργασία με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Τις όποιες εταιρείες, δεν είναι μία. Άρα τι θα κάνουν, θα βγάλουν μία τέτοια έρευνα που να λέει ότι το συγκεκριμένο σπόρος δημιουργεί προβλήματα υγείας στους ανθρώπους? Δεν θα το πούν ποτέ, θέλετε ποτέ, να πείτε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Για να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος, κυρία Αρσενίου, θα πρέπει να το κάνει ένα θεσμικό όργανο. Μια επιτροπή, για παράδειγμα, της χώρας μας. Μάλιστα. Ανεξάρτητη. Από οτιδήποτε άλλο, εξαρτώμενη μόνο από το Σύνταγμα. Εξαρτώμενη από το συλλογικό δίκαιο των καταναλωτών, των πολιτών. Έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί μια αξιόπιστη έρευνα. Μάλιστα. Νομίζω είναι και το λογικό αυτό να συμβεί. Μόνο από τέτοια, από αυτή την κατεύθυνση να γίνει ο έλεγχος. Κύριε Ματζάρη, αντιλαμβάνομαι το εξής και φαντάζομαι ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε και κάθε άνθρωπος, ότι οτιδήποτε παράγεται, οτιδήποτε γίνεται στην πραγματικότητα έχει σαν στόχο του τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος θα καταναλώσει. Αν δεν καταναλώσει ο άνθρωπος, όλα σταματούν, και η γεωργία και η βιομηχανία και τα πάντα σταματούν. Επομένως το ζητούμενο είναι ό,τι παράγεται, ό,τι γίνεται, να είναι άξιο του ανθρώπου. Ωραία. Παίρνω την ευκαιρία του λόγου σας και θα κάνω πάλι ένα συλλογισμό. Η φύση τι μας έδωσε? Τα καλύτερα. Ωραία. Εγώ επιστήμονας, ας υποθέσουμε ότι είμαι επιστήμονας εγώ. Παίρνω ένα σπόρο αραβόσιτου και κάνω κάποιες εργαστηριακές κινήσεις, εργασίες, πείτε το όπως θέλετε. Και αυτόν τον σπόρο τον κάνω έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός στο πολύ κρύο, να είναι ανθεκτικός στην πολύ υγρασία. Τι έχω κάνει? Έχω παρέμβει στη φύση. Ωραία. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ που παρεμβαίνω στη φύση και αλλάζω τα χαρακτηριστικά του σπόρου του αραβόσιτου?
Είμαι ένα κύτταρο της φύσης. Όπως είναι ο σπόρος του αραβόσιτου, έτσι είμαι κι εγώ. Είμαι κι εγώ ένα σπόρος. Είμαι ένα μικρό κύτταρο κι εγώ. Έχω το δικαίωμα, και από πού το αντλώ αυτό το δικαίωμα, να επεμβαίνω στην ίδια τη φύση που ξέρει πολύ καλά ποια είναι η αρμονία. Γι' αυτό μου έδωσε το συγκεκριμένο σπόρο. Γιατί εγώ να κάνω αυτό το σπόρο κάτι άλλο, να τον κάνω άλλο σπόρο. Από εκεί ξεκινάμε, από τη φυσιολογία, από την αρμονία της φύσης, του σύμπαντος. Άρα λοιπόν, δεν θέλει. Πώς θα διασφαλιστεί αυτό, πώς θα διασφαλιστεί, γιατί σήμερα έχουμε χάσει το μπούσουλα, θα έλεγα, και μπούσουλα είναι αυτό που κατευθύνει, είναι το μέτρο, έχουμε χάσει το μέτρο. Σας ανέφερα ότι είμαστε σπόροι της φύσης κι εμείς. Είμαστε κύτταρα της φύσης. Άρα σημαίνει ότι μέσα μας υπάρχει αρμονία, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ελευθερία, υπάρχουν όλα. Υπάρχει νόηση. Γιατί είμαστε έλογα όντα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Ενεργοποιούμε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας ή το έχουμε στην άκρη σαν επολυματικό όργανο, όλη αυτή τη διαδικασία της φύσης που είναι μέσα μας, που ρέει μέσα στο αίμα μας? Δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί όλοι αυτοί που παρεμβαίνουν στο σπόρο, και όχι μόνο του αραβόσιτου, που παρεμβαίνουν παντού στο βίο μας και μας έχουν κάνει να περιμένουμε αυτούς να μας πούν αυτό είναι το σωστό. Όχι. Γι' αυτό μας έχουν κάνει μαλθακούς, κυρία Αρσενίου. Μας έχουν κάνει άνοες. Αυτό λοιπόν επανέρχεται. Αν ενθυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα θυμηθούμε πολύ καλά και το τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε είναι ένα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να ενεργοποιηθούμε ως κύτταρα αυτής της κοινωνίας, ως κύτταρα αυτής της φύσης και να δράσουμε εχθές, όχι σήμερα. Ποιοι είμαστε εμείς? Οι εντολείς. Ποιοι είναι οι εντολείς? Οι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας. Τι κάνουμε κάθε 4 έτη? Δίνουμε εντολή στους εντολοδόχους. Οι εντολοδόχοι εκτελούν την εντολή μας. Το συμπέρασμα, σύμφωνα με όλα αυτά που ζούμε, όχι, δεν το κάνουν. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Παίρνουμε την εντολή, την αποσύρουμε από αυτούς και επειδή έχει αποδειχθεί ότι τόσα έτη κανείς από τους εντολοδόχους μας, τους υπαλλήλους μας ουσιαστικά, τους διαχειριστές που ορίσαμε εμείς, δεν έχει εκτελέσει το δίκαιο το συλλογικό, αναλαμβάνουμε εμείς. Μάλιστα. Για να είτε ερώτημα. Και πώς θα γίνει αυτό? Ελλήνων Συνέλευσης. 6199, αριθμός πρωτοκόλλου του Αρείου Πάγου Σεπτέμβριο του 2015, αγαπητοί μου. Ο κύριος Αρτέμις Όρας, ο πρόεδρος του μοναδικού ανθρωποκεντρικού φορέα του Έθνους των Ελλήνων, η νόμιμη εκπροσώπηση είναι αυτή, του Έθνους μας, κατέθεσε ιδιωτική διακήρυξη της Ελλήνων Συνέλευσης, προγραμματικές δηλώσεις, αποδείξεις για το τι πλούτο έχουμε και το Ελλάνιο Αξιακό. Δέσμευση είναι αυτό στον Άριο Πάγο. Κάτι που δεν έχει εκτελέσει ποτέ κανείς έως σήμερα από όλους αυτούς τους σωτήρες μας πολλά έτη. Μάλιστα. Έχουμε πλατφόρμα. Δικιά μας είναι αυτή η πλατφόρμα. Όλων των Ελλήνων. Δεν περισσεύει κανείς. Δεν έχει σημασία αν εγώ γνωρίζω, επειδή είμαι υποψήφιος βουλευτής, 5-6 σελίδες παραπάνω πληροφοριών. Όχι. Αυτός που σήμερα μας ακούει, αυτός μπορεί να έχει πιο δυνατή ψυχή από εμένα και να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει πολύ δικαιότερα το έργο που σήμερα κάνω εγώ εδώ. Να μεταλαμπαδεύσει δηλαδή την Ένωση των Ελλήνων. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, τίποτε άλλο σήμερα που να μας σώσει εκτός από εμάς τους ίδιους. Και εννοώ το έθνος μας, την ένωσή μας. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Οι αποδείξεις μπορούν να αναζητηθούν από εσάς, να μην μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε. Σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που ανέφερα, το 6199 του Αρείου Πάγου Σεπτέμβριο του 2015. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί, με έγγραφα, για περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά πρώτα γνωρίστε τι ακριβώς συμβαίνει, γνωρίστε τι δυνατότητες έχετε, γνωρίστε ποιοι είστε και νιώστε ότι έχετε καθήκον στα παιδιά σας
που έρχονται. Μάλιστα. Κύριε Ματζάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος μας τελείωσε. Κάθε θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα αγροτικά θέματα με τα οποία έχετε μια στενή σχέση λόγω επαγγέλματος. Ναι. Σας ευχαριστώ που διαθέσατε το χρόνο σας. Να είστε καλά. Εδώ είμαι, πάντα. Φίλοι μου, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Νομίζω ότι ο κύριος Ματζάρης ήταν ξεκάθαρος. Μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το θέμα της διατροφής μας ουσιαστικά και όχι μόνο της ίδιας της ζωής μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένω στις επόμενες εκπομπές. Κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι. Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας. Να είστε καλά.